Ό,τι είχε πει ο Δημήτρης μπορεί να μην το έκανε έτσι να φαίνονται έτσι πολύ έτσι χάλια, αλλά κατά βάθος είχε δίκιο. Και με τις πράξεις του τώρα φανερωθήκανε πάρα πολλά. Ο Γιάννος κατάλαβε σήμερα τι εστί μπούμπινας, πιστεύω. Αν το ρωτήσετε τον Γιάννο, θα σας πει για μένα πολλά πράγματα. Ότι από τη μέχρι τώρα πορεία μου στο διαγωνισμό, η στάση μου είναι συγκεκριμένη, είναι αληθινή και είναι μία. Θέλετε να σας πω ποια είναι? Ήρθα για να κερδίσω. Δεν το έχω κρύψει. Γενικά, η μπλε ομάδα έχει φτιαχτεί σε δύο ομάδες από την αρχή που ήταν η πρώην αρχηγός. Από εκεί και πέρα πήγε ο Δημήτρης να χαλάσει και καλά αυτή την ομάδα και να κάνει μια ομάδα μας. Τώρα μπαρούφε στον αέρα, ευχαριστούμε. Την πετάει την αρχηγό του σε εμάς και καλά θα μας κάνει κακό. Αυτή ενσωματώνεται σε εμάς, είμαστε μια χαρά, οκ. Okay. Πες, πάει στο καλό. Και τώρα ο Δημήτρης είναι μια ομάδα που ήταν μέσα. Άλλη μία που ήταν πριν, δηλαδή στην ουσία είναι δύο, και ο Δημήτρης μόνος του. Η μία ομάδα είναι η τριάδα που είναι σήμερα για μαγειρεύει, που δεν έχω κάτι με τα παιδιά, αλλά είναι παρεάκι, ρε φίλε, γουστάρουν στον άλλο και είναι μέχρι εκεί. Και η άλλη είναι τα κορίτσια και ποιος άλλος είχε μείνει πίσω, δεν θυμάμαι. Πιστεύω ότι είναι η χειρότερη ομάδα που έχει περάσει το Μάστερς. Εγώ να ξέρω καθαρά τη συνείδηση μου, Γιάννη. Κι εγώ την άκουσα. Πολύ ξεκάθαρα. Γιατί άλλα είπες και άλλα είπες τώρα. Την άλλη φορά είπες δεν θα σε ψηφίσω. Ναι, εσένα πήγα να σώσω όμως. Είτε το λες ξεκάθαρα, όπως και με τον Νικήτα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Γιάννο. Δεν με πειράζει να φύγω. Ούτε με πειράζει. Δεν ήσουν σωστό. Τα λόγια σου δεν ήταν σωστά. Με αυτά που γίνανε, έγιναν ρεζίλ. Νικήτα, Σταύρος, Πέτρος. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα που με ψηφίσανε, θα μπορούσαν να πούνε. Και θα του έδινα και το χέρι μου και το καπέλο, θα βάζα και τα πάντα. Σε ψηφίζω, Γιάννο, για να πα στον τάκο. Respect. Το κάνανε, όχι. Σταύρος, Νικήτας, Πέτρος κρύβονται. Πες, ό,τι έχεις να πεις, πες το. Τι έχεις να χάσεις. Θα βγεις και καλύτερα έτσι. Θα πω, ο άλλος είναι ντόμπρος. Όπως και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης τα λέει ξεκάθαρα. Σωστά ή λάθος, τα λέει. Και πειράζουν τους άλλους. Τους πειράζει που τα λέει έτσι. Πέτρος, Σταύρος μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Και είναι το παρεάκι και όταν θα φτάσουν στο σημείο από τους έξι η Φανούλα να θέλει να τους καθαρίζει έναν έναν, επειδή είναι και λίγο χειριστική, σας το έχω πει, θα τους καθαρίσει έναν έναν. Έλα. Δεν θέλω να μου πείτε κουβέντα. Έλα. Γιατί είμαι η βόση φάση. Όχι, όχι, λέω δεν θέλω να μου πει κανείς κουβέντα. Τώρα. Τι κουβέντα. Όχι, ρε, δεν είναι ζουφορία, απλά θέλω το μυαλό μου. Τα άτομα που είναι αυτή τη στιγμή κάτω δεν είναι δίκαιο που είμαστε κάτω. Τα τρία άτομα. Πάω να μαγειρέψω και ό,τι βγει. Δεν θα κάτσω να τρελαθώ. Δεν θα κάτσω να τρελαθώ για τους άλλους. Πάω να μαγειρέψω για τον εαυτό μου. Δαγκωτό, υποστήριζω Νικητά. Εννοείται και με στεναχωρεί που είναι εκεί κάτω. Για τον Σταύρο και τον Πέτρο δεν στεναχωριέμαι που είναι εκεί κάτω. Δεν θα πω ψέματα. Να πω την αλήθεια, βάσει μοίρας, το πιο δίκαιο είναι να φύγει ο Πέτρος. Αν δεν δοθεί σήμερα η ασυλία στον Νικήτα από τον Πόλο, που τώρα αυτό φανταστείτε θα το πάρει η υπόφαση φανεί μέσα εκεί που πίνει ο καφέ. Αν δώσει την ασυλία ο Πόλο στον Νικήτα. Γιατί ο Νικήτας είναι μάγειρας ψυχολογίας. Και είχε πιάτο που θα κέρδιζε το διαγωνισμό, αλλά χτες θα έκανε τι μπλουμ.